Με προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σωτήρη Ρίζου, σταματάει προσωρινά η εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Υγείας Μάκη Βορύδη και η απόφαση του ΕΟΠΗ για το πλαφόν στη συνταγογράφηση των δραστικών ουσιών. Το Υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε, ζήτησε την ανάκληση της προσωρινής διαταγής του κυρίου Ρίζου, η οποία εκδόθηκε επί της προσφυγής που έχει καταθέσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ σήμερα κατατέθηκε αντίστοιχη προσφυγή και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ειδικότερα, γιατροί ζητούν να ανασταλεί και να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργού Υγείας για τον καθορισμό των ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υποκαθεστώς προστασίας και καθορισμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων. Στις προσφυγές τους, οι γιατροί υποστηρίζουν ότι εκτός της αντισυνταγματικότητας, οι δύο επίμαχες προσβαλλόμενες αποφάσεις επιφέρουν σημαντικούς φραγμούς κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος σε όλη την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ είναι αντίθετες στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Η δεύτερη φορά που το Συμβούλιο Επικρατείας αναστέλει το πλαφόν της συνταγογράφησης. Φυσικά τη δεύτερη φορά το οποίο είχε θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Υγείας είχε θεσμοθετηθεί με διαφορετικό τρόπο. Κάθε φορά προσπαθούν να βρουν μια φόρμουλα προκειμένου να αποτρέψουν τον ασφαλισμένο και γενικότερα όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι δικαιούχοι φαρμάκων στην επικράτεια να τους αποτρέψουν από το να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη φαρμακευτική τους περίθαλψη. Την πρώτη φορά το βάλανε με το πλαφόν με ένα ποσό το οποίο ήταν μηνιαίο ανά γιατρό. Αυτό είχε ανασταλθεί και είχε καταργηθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας και τη δεύτερη φορά ήταν ένα ημερήσιο πλαφόν το οποίο πάνω από αυτό ο ασθενής δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακά του. Το έχουμε ξανασυζητήσει και το έχουμε πει ότι πάρα πολλά φάρμακα σοβαρών ασθενειών κοστίζουν πάνω από 200 ευρώ. Το πλαφόν ήταν κατά μέσο όρο όπως είναι η ινσουλίνας και το πλαφόν κατά μέσο όρο ήταν στο ανασθενή 45 ευρώ. Είχαμε πει λοιπόν στην προηγούμενη συνέντευξη ότι κανείς δικαιούχος σοβαρών παθήσεων δεν μπορούσε να πάρει τα φάρμακά του. Έτσι λοιπόν είχαμε προσφύγει και εμείς σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και είπαμε ότι το πλαφόν πρέπει να καταργηθεί. Επιτέλους κατάλαβαν για δεύτερη φορά μετά την απόρριψή του από το Συμβούλιο Επικρατείας ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει γιατί ο μισός πληθυσμός δεν παίρνει τα φάρμακά του και έτσι κι αλλιώς ο ελληνικός επειδή δεν μπορεί να πληρώσει τις συμμετοχές του που αγγίζουν το 80% και οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να γράψουν τα φάρμακά τους γιατί υπήρχε αυτό το πλαφόν. Ας ελπίσουμε να μην ξανατεθεί θέμα και ας βρούνε κάποιον άλλον τρόπο να μειώσουν τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή συρρυκνώνεται ακόμα περισσότερο γιατί έχουν μπει μέσα να παίρνουν τα φάρμακά τους και οι ανασφάλιστοι, των οποίων η δαπάνη υπολογίζεται στα 340 εκατομμύρια ευρώ. Και έτσι λοιπόν όλη αυτή η δαπάνη των Ελλήνων συρρυκνώνεται στα 2 δις, όπου θα είναι δύσκολη και έτσι κι αλλιώς η πρόσβασή τους, μια και αν αυτή η δαπάνη μηνιαία ξεφεύγει, θα αρχίσουμε πάλι τα προβλήματα των πληρωμών.